Πάμε τώρα στο θέμα που προανήγγειλα για να κλείσουμε το μέρος. Αναφέρομαι στα διπλά τεστ γρήπης και κορονοϊού. Έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ξέρετε, υπάρχει ένας προβληματισμός, καθώς δεν μπορούμε πλέον να αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα της γρήπης με τα αντίστοιχα του κορονοϊού. Βέβαια, είναι συγκεκριμένα. Έχουμε βγάλει και μέλη της ιατρικής κοινότητας και μας έχουν έτσι δώσει τα φώτα τους και έχουν ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ωστόσο, έρχονται και αυτά τα τεστ, τα οποία βέβαια θα τα κάνουμε μόνοι μας. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο το πρακτικό σκέλος της είδησης ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πάμε να τον συναντήσουμε και να τον καλησπερίσουμε. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, επειδή πολλά τα δημοσιεύματα σήμερα πανελλαδικά και στον Αθηναϊκό Τύπο, σε Ιστοτόπους κυρίως, αναφορικά με αυτά τα διπλά τεστ γρήπης και κορονοϊού, πάμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Πού μπορούμε να τα βρούμε, αν μπορούμε ακόμα να τα βρούμε βέβαια, και πού θα μας βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή αυτά τα διπλά τεστ, από τη στιγμή που έχουν επιστοποίηση και έγκριση από τον ΕΟΦ ή γνωστοποίηση της εταιρείας στον ΕΟΦ, μπορούν να διακινηθούν μέσω των φαρμακείων. Όμως, εδώ πρέπει να σημειώσω μια μικρή διαφορά σε σχέση με το rapid test το οποίο γίνεται στο φαρμακείο για το κορονοϊό. Το τεστ της γρήπης δεν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να πραγματοποιείται στο φαρμακείο. Επομένως, υπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα τώρα εδώ. Όταν έχουμε ένα διπλό τεστ στο φαρμακείο, καλό στους πολίτες μας και έχουν δοθεί και οι ανάλογες οδηγίες στους φαρμακοποιούς να μην πραγματοποιείται στο φαρμακείο, γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη νομική φύση του ζητήματος. Μάλιστα. Οπότε θεωρείτε, κύριε Σκουντάκη, ότι θα βοηθήσουν ειδικά τώρα το χειμώνα. Αρκετοί λένε ότι ίσως τα κρούσματα της γρήπης, περιστατικά δηλαδή γρήπης, θα είναι αυξημένα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές χειμώνες που είχαμε και την υποχρεωτική χρήση μάσκας, οπότε ήταν λίγο πιο περιορισμένα όλα αυτά τα κρούσματα. Θα βοηθήσουν αυτά τα τεστ τα οποία έχουν έρθει και στον εντοπισμό των κρούσματων γρήπης και κορονοϊού, αλλά και γενικότερα να ξεαγχώσουν και ψυχολογικά λίγο τους πολίτες. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο, όμως εγώ θα επιμείνω στο να ακολουθήσουμε τις γενικότερες οδηγίες, τις επίσημες οδηγίες, οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό και αφορούν και την πραγματοποίηση των rapid test για το κορονοϊό στο φαρμακείο ή την πραγματοποίηση self-test στο σπίτι μας. Όσον αφορά λοιπόν το κορονοϊό, υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να κάνουμε το τεστ το οποίο είναι εγκεκριμένο και να καταλήξουμε, να καταλάβουμε αν έχουμε την πάθηση ή όχι. Όσον αφορά τη γρήπη, επειδή τα συμπτώματα ακριβώς αυτή τη στιγμή που γνωρίζουμε και έχουμε δει πολλές φορές σε σχέση με αυτά του κορονοϊού είναι παρόμοια, σίγουρα δημιουργείται το άγχος στους συμπολίτες μας όταν τα παρουσιάζουν αυτά για το τι έχουν. Το σημαντικό είναι όμως αυτή τη στιγμή να τους τονίσω ότι αν έχουν αυτά τα συμπτώματα, το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να απομονωθούν, να μείνουν στο σπίτι τους, να μην έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, είτε είναι γρήπη είτε είναι κορονοϊός. Μεταδίδονται σχεδόν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο αυτές οι δύο λοιμώξεις. Επομένως, και τα μέτρα προστασίας είναι ακριβώς τα ίδια. Πολύ σωστά είπατε ότι η χρήση μάσκας πέρυσι απέτρεψε την εμφάνιση πολλών περιστατικών γρήπης. Φέτος έχουμε εγκαταλείψει τη μάσκα, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων πλέον δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Όμως θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει αντιγρυπτική εμβολιαστική περίοδος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στα φαρμακεία ξεκινήσαμε να κάνουμε τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Με την συνταγή του γιατρού, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έρθει στο φαρμακείο να κάνει το εμβόλιο που αυτή τη στιγμή αποτελεί τη νούμερο ένα προστασία απέναντι στη γρήπη. Έρχονται αγχωμένοι πολίτες στα φαρμακεία σας και σας ρωτούν: έχω λίγο βήχα, έχω λίγο πονόλαιμο, τι μπορεί να είναι, τι πρέπει να κάνω? Τι τους απαντάτε και ποια είναι η διαχείριση αυτών των περιπτώσεων? Σίγουρα το πρώτο σημείο στο οποίο θα απευθυνθούν οι συμπολίτες μας όταν παρουσιάζουν τέτοιου είδους συμπτώματα είναι το φαρμακείο. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Ο φαρμακοποιός είναι ο επιστήμονας ο οποίος είναι ο πιο προσιτός στο γενικό πληθυσμό. Από εκεί και πέρα οι συμβουλές ακολουθούν πάντοτε τα πρωτόκολλα τα οποία και εμείς προσπαθούμε να εφαρμόζουμε σε κάθε περίπτωση. Αν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα, προσπαθούμε πάντοτε και δίνεται η συμβουλή να χρησιμοποιηθούν τέτοια μέσα, φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα συντηρητικά. Σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε αντιβιώσεις, οι οποίες δεν χρησιμεύουν καθόλου ούτε στην περίπτωση του κορονοϊού ούτε στην περίπτωση της γρήπης.
και δεν πιέζουμε σε καμία περίπτωση το φαρμακοποιό να μας τις χορηγήσει και ειδικά χωρίς ιατρική συνταγή. Από εκεί και πέρα, οι φαρμακοποιοί είναι εκπαιδευμένοι επιστήμονες και δίνουν τις συμβουλές αυτές, οι οποίες κυρίως έχουν να κάνουν και με την προστασία που πρέπει να λαμβάνει ο καθένας. Η πραγματοποίηση ενός rapid test στο φαρμακείο πολλές φορές ξεκαθαρίζει αν έχουμε κορονοϊό ή δεν έχουμε κορονοϊό. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να προχωράμε, κατά την άποψή μου, και σε περισσότερα τεστ και για άλλες λοιμώξεις, προκειμένου να καταλήξουμε από τι πάσχουμε. Αυτό που μας αφορά αυτή τη στιγμή κυρίως είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός είτε στο σπίτι μας είτε στον περιγυρό μας. Αν το καταφέρουμε αυτό, από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν συμπτώματα, καταφεύγουμε πάλι στην οικία μας, προσπαθούμε λίγο να είμαστε απομονωμένοι σε σχέση με τους δικούς μας και ακολουθούμε τις γενικές οδηγίες του φαρμακοποιού ή του γιατρού. Μάλιστα. Πάντως, το σημαντικό είναι να έχουμε και μία συστηματικότητα σε αυτό που κάνουμε, γιατί έχουμε δει έτσι κατά καιρούς και πολίτες να σπέβδουν στα φαρμακεία, να σχηματίζουν ουρές για rapid test κτλ. Και ξαφνικά να υπάρχει μια περίοδος που δεν γίνονται τόσο πολλά, οπότε δεν έχουμε και τον εντοπισμό των κρουσμάτων και ίσως μια μεγαλύτερη διασπορά. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κορονοϊός δεν έχει εξαφανιστεί από την κοινότητα. Να το πω πιο απλά, από το Ηράκλειο. Υπάρχει, κυκλοφορεί παντού, σε σπίτια, σε καταστήματα. Επομένως, όταν είμαστε σε κλειστούς χώρους ειδικά, καλό είναι να φοράμε τη μάσκα μας. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην επιβάλλεται υποχρεωτικά από τον νόμο η χρήση της μάσκας, όμως νομίζω ότι είναι μια υπεύθυνη στάση απέναντι στον συμπολίτη μας και στους δικούς μας, να φοράμε τη μάσκα και να προστατεύουμε και τον περίγυρό μας και τον εαυτό μας. Κύριε Σκουντάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ.